Υψή συνιστόσα, αντίστοιχα, αυτό εδώ έχει συνταγμένη 0, αυτό έχει συνταγμένη 0 και αυτό έχει συνταγμένη 1,5. Άρα είναι στο μισό μέτρο. Ποιες είναι οι συνταγμένες του κέντρου της μάζας, λοιπόν, είναι 1,3 χ και 0,5 ψ. Για ογκώδη και συμπαγή αντικείμενα μπορούμε να φανταστούμε ότι αποτελούνται από πολύ μικρά αντικείμενα άτομα και το άθροισμα του γινωμένου θέση επί μάζα για κάθε από αυτά τα μικρά τα αντικείμενα μας δίνει τη συνολική μάζα, θα είναι το κέντρο της μάζας. Διαφορετικά, στο όριο που τα αντικείμενα έχουν γίνει απεριολάχιστα, η θέση του κέντρου της μάζας δείται από αυτή εδώ. Δηλαδή, τι έχω αντί για άθροισμα, θα κάνω το ολοκλήρωμα. Συνολική μάζα επί την θέση του κέντρου της μάζας είναι ίσο με το ολοκλήρωμα της κάθε επιμέρους μάζας επί αυτή τη μετατόπιση, την απόσταση. Δείχνουμε εδώ ένα παράδειγμα. Δείξτε ότι το κέντρο μάζας μιας ομοιόρφης ράβδου μήκους L και μάζας, συνολικής μάζας M βρίσκεται στο κέντρο της ράβδου. Δεύτερον, βρείτε το κέντρο μάζας αν υποθέσετε ότι η πυκνότητα της ράβδου μεταβάλλεται γραμμικά από το λάμδα ίσον λάμδα 0 στην αριστερή πλευρά, δηλαδή εδώ, σε 2 λάμδα, δηλαδή γίνεται όλο και πιο πυκνό όσο προχωράς προς την δεξιά πλευρά. Στην πρώτη περίπτωση, τι έχουμε, είναι ομογενής η ράβδος και επομένως, αν θέλετε, η πυκνότητά του είναι η συνολική μάζα δια το μήκος. Επομένως, τι σημαίνει αυτό η πυκνότητα, ότι η μεταβολή της μάζας προς την απόσταση είναι ίσο με αυτό το λάμδα. Το κέντρο της μάζας, λοιπόν, από το ορισμό θα είναι 1 δια μη, η απόσταση η μεταβολή της μάζας. Η μεταβολή της μάζας, με τι είπαμε, ότι είναι ίσον, λάμδα επί δελτα χ. Το λάμδα είναι σταθερό, θα βγει απ' έξω. Το ολοκλήρωμα το 0 στο L του χ δε χ. Ποιο είναι το ολοκλήρωμα του χ? Χ τετράγωνο δια 2, με αντικατάσταση, λοιπόν, από το L στο 0, είναι λάμδα L τετράγωνο δια 2 μη. Αλλά L δια μη από αυτή εδώ τη σχέση τι μας δίνει, ή αν θέλετε M ως προς λάμδα δια αυτή τη σχέση τι μας δίνει το L. Και επομένως το αποτέλεσμα είναι L δια 2, όπως άλλωστε το αναμένουμε, το περιμέναμε. Εάν τώρα δεν ήταν ομογενή η σχέση, τότε θα έχουμε αυτή εδώ τη μεταβολή. Δηλαδή στο λάμδα ίσο με το 0, στο χ ίσο με το 0 έχω πυκνότητα λάμδα 0 και στο χ ίσο με το L έχω πυκνότητα 2L0. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η σχέση που μπορούμε να γράψουμε είναι ότι έχω γραμμική μεταβολή, μόνος λάμδα ίσον, λάμδα 0, 1 συν α επί χ, το οποίο πληρεί αυτές εδώ τις, αυτή την προϋπόθεση που θέλω. Πότε θα ισχύσει αυτό? Όταν 1 συν α επί χ είναι ίσον με το 2. Με άλλα λόγια, αν λύσω προς α, το α βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μία σχέση 1 ως προς L, ως προς το μήκος. Η σχέση λοιπόν της πυκνότητας για τη ράβδο είναι L ίσον λάμδα 0, 1 συν χ ως προς L. Αντικατάσταση λοιπόν, για μια ακόμα φορά θα ισχύσει αυτή εδώ η σχέση, ότι dm ίσον λάμδα επί χ, μόνο που το λάμδα αυτή τη φορά δεν είναι σταθερό, αλλά δίδεται από αυτή εδώ τη σχέση. Το κέντρο της μάζας, λοιπόν, θα είναι 1 ως προς M, ολοκλήρωμα από το 0 στο L λάμδα επί χ επί χ. Με αντικατάσταση, λοιπόν, απλά τώρα το ολοκλήρωμα θα είναι, έχει δύο μέρη. Το πρώτο, το οποίο θα μου δώσει χ τετράγωνο ως προς 2 και το δεύτερο μου δώσει χ τρίτη ως προς 3. Βρίσκω, λοιπόν, το κέντρο μάζας θα είναι στα 5 έκτα λάμδα 0 δια μη επί λάμδα τετράγωνο.
Εδώ βρίσκει πόσο είναι η συνολική μάζα, γιατί θέλει απλώς να βρει μια σχέση της συνολικής μάζας με το λάμδα 0 και το μήκος, για να μπορεί να κάνει την κατάσταση και να βρει τελικά ότι για να απλοποιήσει για να φύγει το μη. Η συνολική μάζα του συστήματος, λοιπόν, αν κάνει την κατάσταση, θα βρίσκει ότι είναι 3 λάμδα 0 ως προς το επί το μήκος και με την κατάσταση, λοιπόν, βρίσκει ότι το κέντρο μάζας βρίσκεται στα 5 ένατα L. Τι βλέπουμε, ότι έχει μετατοπιστεί λίγο προς τη βαρύτερη πλευρά, ενώ προηγουμένως ήταν ακριβώς το λάμδα δεύτερο. Όταν θέλω να βρούμε το κέντρο μάζας και έχουμε υψηλή συμμετρία, καταρχήν, στα περισσότερα συστήματα που θα κάνουμε εμείς στη χημεία, θα έχουμε να βρούμε το κέντρο μάζας ενός μορίου. Ένα μόριο αποτελείται από ένα σύνολο ατόμων και αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να βρούμε το κέντρο μάζας είναι αναζευγάρια, να βρίσκουμε το κέντρο μάζας για κάθε ζευγάρι. Μετά βρίσκουμε το κέντρο μάζας αναζευγάρια κεντρών μαζών και ούτω καθεξής. Όταν έχουμε συστήματα με υψηλή συμμετρία, αυτό το οποίο κάνουμε, ψάχνουμε πού βρίσκεται το κέντρο συμμετρίας, αν θέλετε, του συστήματος. Εκεί θα βρίσκεται και το κέντρο της μάζας. Έχω εδώ ένα σχήμα, το οποίο έχει μία γωνία, είναι δύο μπλοκ. Πώς θα βρούμε το κέντρο της μάζας? Χρησιμοποιούμε τη συμμετρία. Εφόσον είναι ομογενή τα συστήματα, για το μπλοκ του α, αυτό θα βρίσκεται στο σημείο τομή των διαγωνίων. Για το β, είναι παραλληλόγραμμα, στο σημείο τομή των διαγωνίων. Το κέντρο μάζας, λοιπόν, του συστήματος που θα βρίσκεται στο κέντρο της μάζας, του κέντρου της μάζας του α και του κέντρου μάζας της β. Δηλαδή, θα βρίσκεται πάνω σε αυτή εδώ την ευθεία. Το καταλάβαμε. Είναι ένας τρόπος, λοιπόν, για να απλοποιούμε το σύστημα. Θέλω να σας δείξω. Ένα τέτοιο παράδειγμα, έχουμε εδώ, είπαμε ότι για τα διατομικά, πώς βρίσκουμε το κέντρο της μάζας. Καταρχήν, έχει σημασία που ορίζεις την αρχή των αξώνων. Την ορίζεις έτσι ώστε να σε διευκολύνει, ώστε να μπορεί να κάνεις τις πράξεις ευκολότερα. Για το διατομικό, λοιπόν, είπαμε ότι δίδεται από αυτή εδώ τη σχέση. Αν έχω τώρα διάφορα άλλα σχήματα, όπως σας είπα, αυτό το οποίο ψάχνουμε, αν έχουμε ένα τρίγωνο πάνω σχάρι, πού είναι το κέντρο της μάζας, είναι στο σημείο που τένονται τα ύψη. Για ένα κύκλο ή ένα δίσκο, στο κέντρο. Για ένα παραλληλόγραμμο ή παραλληλεπίπεδο ή οτιδήποτε, εκεί που τένονται οι διαγώνοι. Για ένα κύλινδρο, στο κέντρο του ύψους και ούτω καθεξής. Δηλαδή, η συμμετρία πολλές φορές είναι πάρα πολύ χρήσιμη, χωρίς να κάνουμε υπολογισμούς, να μπορούμε να βρίσκουμε πού είναι το κέντρο της μάζας. Για πιο πολύπλοκα σχήματα, χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούμε δηλαδή γεωμετρία, για να μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Αν έχω το κέντρο της μάζας για πολυατομικά, τι κάνουμε? Βρίσκουμε το κέντρο μάζας ένα ζευγάρι και μετά το συνολικό. Για το νερό, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει εδώ ζωγραφιστεί με γωνία 105 μοίρες, από συμμετρία και μόνο, αν θεωρήσουμε την αρχή των αξώνων πάνω στο οξυγόνο, από συμμετρία και μόνο βλέπουμε ότι πού θα βρίσκεται το κέντρο της μάζας, θα βρίσκεται πάνω στον άξονα των Χ. Σε τι ύψος, δεν ξέρω. Πώς μπορώ να το βρω αυτό? Καταρχήν μπορώ να βρω το κέντρο της μάζας των δύο υδρογόνων. Αυτό θα βρίσκεται στο μέσο του δεσμού, εφόσον λόγω συμμετρίας. Και πόση θα είναι η μάζα εκεί πέρα, δύο φορές το υδρογόνο. Και μετά τι θα βρω? Το κέντρο μάζας μεταξύ του διατομικού οξυγόνου εδώ και δύο υδρογόνα σε αυτό το σημείο. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να απλοποιήσουμε την άσκηση όταν έχουμε μόρια και να μπορούμε να βρούμε το κέντρο της μάζας. Πρακτικά τώρα, αν θέλουμε να βρούμε το κέντρο μάζας για ένα πολύπλοκο σημείο, αυτό το οποίο κάνουμε είναι διαλέγουμε ένα σημείο πάνω στο αντικείμενο και το αφήνουμε να ταλαντευτεί ελεύθερα. Εκεί, λοιπόν, που θα ταλαντευτεί ελεύθερα, τραβάμε μία ευθεία. Διαλέγουμε μετά ένα άλλο σημείο, εντελώς τυχαίο, και το αφήνουμε πάλι να κρεμαστεί. Τραβάμε πάλι μία ευθεία. Στο σημείο, λοιπόν, που τέμνονται αυτές οι δύο ευθείες, εκεί ακριβώς βρίσκεται και το κέντρο μάζας του συστήματος.
Η συνολική ορμή ενός συστήματος σωματιδίων, παρασχάρι ενός μουρίου, ισούται με το γινόμενο της συνολικής μάζας με την ταχύτητα του κέντρου της μάζας. Το άθροισμα όλων των δυνάμεων που δρούν πάνω στο σύστημα ισούται με το γινόμενο της συνολικής μάζας με την επιτάχυνση του κέντρου της μάζας. Βλέπουμε δηλαδή ότι το κέντρο μάζας ενός συστήματος σωματιδίων συμπεριφέρεται σαν αντικείμενο με μάζα τη συνολική μάζα του συστήματος πάνω στο οποίο δρά η συνολική δύναμη. Ένας πύραυλος ο οποίος εκτοξεύεται στον αέρα στο μέγιστο ύψος του και σε οριζόντια απόσταση D από το σημείο εκτόξευσης υφίσταται μία έκρηξη και σπάει σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι μας λέει εδώ ότι πέφτει κατακόρυφα προς τα κάτω και το άλλο συνεχίζει μία τροχιά του, αυτό το path 2. Έτσι ώστε το κομμάτι πέφτει κατακόρυφα στη γη. Πού θα πέσει, μας ρωτάει λοιπόν. Η ερώτηση είναι πού θα πέσει το κομμάτι 2. Υποθέτουμε ότι το G είναι σταθερό. Έτσι. Εφόσον λοιπόν το πρώτο κομμάτι έπεσε μια απόσταση D, το κέντρο μάζας πού θα πέσει. Έχουμε μια βολή. Το κέντρο μάζας τι είπαμε θα κάνει. Θα συνεχίσει να κάνει την διαδρομή του ανέπαφα. Άρα το κέντρο μάζας στην ουσία πού θα πέσει σε μια απόσταση D. Εάν το κέντρο μάζας είναι εδώ, το ένα κομμάτι βρίσκεται εδώ, πού θα πρέπει να βρει το άλλο το κομμάτι, σε απόσταση 2D, εφόσον τα δύο κομμάτια έχουν την ίδια μάζα. Το καταλάβαμε. Το κέντρο μάζας, λοιπόν, συνεχίζει ανενόχλητα την διαδρομή του. Δηλαδή, αν δεν έσπαγε ο πύραυλος, θα ερωτηθείτε τι κίνηση θα έκανε το σύστημα, θα συνέχιζε, αν το D είναι σε αυτή τη μέγιστη διαδρομή, θα συνέχιζε να κάνει κι άλλο ντε. Εφαρμόζοντας τον νόμο του Νεύτωνα στο σύστημα, βρίσκουμε ότι η μεταβολή της συνολικής ορμής είναι το άθροισμα των δυνάμεων και συνεπώς, αν λύσω αυτή τη σχέση, βρίσκω ότι έχω μία κρούση. Η μεταβολή λοιπόν των ταχυτήτων, τι έχω. Έχω ότι η συνολική μάζα επί την μεταβολή στην ταχύτητα είναι ίσον με το άθροισμα των δυνάμεων επί την σχετική ταχύτητα επί τη μεταβολή στη μάζα. Να δούμε μια άσκηση, ίσως γίνει πιο κατανοητό. Έχω έναν ημάντα ή ένα διάδρομο γυμναστικής, ο οποίος βέβαια είναι ένα σύλλο και ξαφνικά είτε μπαίνει ο αναβάτης, είτε αρχίζω και αδειάζω αντικείμενο πάνω στο σύλλο. Εντάξει. Ο ρυθμός με τον οποίο ρίχνω κόκκους ή οτιδήποτε να το φορτώνει 75 κιλά ανά δευτερόλεπτο και ο αιμάδας κινείται με ταχύτητα 2,2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Βρείτε πόση πλέον δύναμη απαιτείται για να συνεχίσει ο αιμάδας να κινείται μετά την απόσταση του λυκού. Θα εφαρμόσουμε αυτή τη σχέση. Δηλαδή πόση πρέπει να είναι αυτή εδώ η ταχύτητα, ούτως ώστε το ΒΕ να παραμείνει σταθερό. Η δύναμη λοιπόν θα είναι ίσον με μη επί τη μεταβολή στη ταχύτητα, τόσο όρος είναι 0. Η τελική ταχύτητα που θέλω να παραμείνει στα 2,2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και αυτή εδώ είναι η μεταβολή της μάζας που μας λέει ότι είναι 75 κιλά ανά δευτερόλεπτο. Βλέπω λοιπόν ότι η δύναμη θα είναι ίση με 165 νιούτων. Πόσο θα είναι το έργο, η μεταβολή στο έργο είναι ίσο με τη δύναμη την ταχύτητα. Βρίσκω λοιπόν ότι θα έχω 363 βατ. Το έργο αυτό που μας είπε εδώ, δεν πηγαίνει όλο σε κινητική ενέργεια, παρά περίπου το μισό είναι περίπου μόνο το μισό από αυτό το έργο το εκτελεί. Το άλλο μισό είναι από εξωτερική ενέργεια, θερμική ενέργεια, η οποία γίνεται από τριβή όταν πέφτει η κόκκι πάνω στον ημάντα, για να μπορεί να παραμείνουν σταθεροί. Διαφορετικά δεν θα παρεσυρώντουσαν από τον ημάντα.
Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο κοντά στα δικά.